Λοιπόν, σήμερα έχω τον Έλληνα Χίτ. Μπορώ να το πω. Μπορώ να το πω λίγο. Μπορώ να το πω. Λοιπόν, έχω τον Χρήστο Παπανίκα, υπεύθυνο εκπαίδευση και έναν από του δημιουργού του site και podcast. Είναι η πρώτη φορά που καλώ ένα podcast στην εκπομπή. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Χρι... Χρήστο Παπανίκα. Καλώ ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Καλώ ήρθατε στο γιατί όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η πρώτη φορά που δίνω συνέντευξη podcast. Βασικά, στο νούμερο ένα podcast. Έτσι. Δάξει, να λέμε τι αλήθειε. <κοί> <κοί> και από τα πιο ξεχωριστά θα μπορούσα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Στο γιατί όχι, να το πούμε. Εντάξει. Γιατί όχι, είναι όχι γιατί ναι. Έτσι, γιατί. Γιατί ως... αλλιώ δεν θα κάναμε τίποτα. Ακριβώ. Ακριβώς. τα όχι κάνουμε, καταλαβαίνετε. Οπότε όχι... να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι που, Θεσσαλονίκη για πάντα. Μα αρέσει πάρα πολύ. Ερχόμαστε περίπου δύο-τρει φορέ το χρόνο. Θα ερχόμαστε ναι. και πιο συχνά στο μέλλον. Ξέρεις, υπάρχει και το κλισέ Θεσσαλονίκη ερωτική πόλη, έτσι. Είναι φοβερή πόλη. φοβερή πόλη. Αλήθεια τώρα λες ότι είναι φοβερή Εμένα πόλη. προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Όσες φορές έχεις έρθει και χειμώνα και καλοκαίρι σε αρέσει. Ναι. 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 Λοιπόν, εμ... σήμερα θα μιλήσουμε για φλερτ και για πολλά άλλα. Έχεις μια ειδικότητα που τι να πω τώρα. Έχω να σου πω ότι σε όποιον το έχω πει... <laughs> Δεν έχω πάρει την ερώτηση τι είναι αυτό. Έχω πάρει την απάντηση δόξα το Θεό υπάρχει ελπίδα. Αυτό μόνο έχω να σου πω. Από γυναίκε κυρίω έχει έρθει αυτή η απάντηση. Οι άντρε δεν ξέρω πώ το ακούνε αυτό. Λοιπόν, το φλερτ και πολλά άλλα. Όταν, όταν φαντάζομαι τον κόσμο που μπορεί να έρχεται σε σένα, μπορώ να φανταστώ μία σκηνή από το House of Cards, στην οποία λέει η ηθοποιό, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω και ποια είτε, γιατί δεν είναι από τα πρωταγωνιστικά ζευγάρια. Λέει μάλλον αυτό, να ανέβω πάνω, να ανέβω πάνω στο διαμερισμά σου. Και απαντάει αυτή, εάν ήθελα να, να ανεβεί πάνω, θα το είχε καταλάβει. Φαντάζομαι αυτόν να σου έρχεται μετά σε σένα. Σωστά. Ε? Ναι. Ένα από αυτού. Ποιοι έρχονται σε εσά. Κοίταξε, θα σου πω. Αρχικά, έρχονται όλοι οι άντρε οι οποίοι, όσοι άντρε βασικά, θέλουν να γίνουν καλύτεροι στο φλερτ. Ναι. Έτσι, δηλαδή, σου λένε ότι είδα μια γυναίκα, είτε είναι στον κοινωνικό μου κύκλο, ναι. ή κυρίω είναι άγνωστη. Ναι. Και δεν ξέρω πώ να κάνω την πρώτη κίνηση, δεν ξέρω τι να τη πω. Φοβάμαι. Ναι. Αλλά βλέπω ότι χάνονται κάποιε ευκαιρίε και εν τέλει δεν κάνω αυτό που πραγματικά θέλω. Ναι. Δηλαδή να πάω να τη πω ένα γιάρε, παιδί μου. Ναι, ούτε αυτό, ε. Αχ, τους καημένου. Συγγνώμη τώρα, έχω να ρωτήσω. Έρχονται με προσωπικό αίτημα γιατί μ' αρέσει η συμφιτήτριά μου, μ' αρέσει η συνάδελφό μου και δεν μπορώ, ή είναι πολλά μαζί και του έχουν οδηγήσει να ζητήσουν επαγγελματική βοήθεια. Θα σου πω. Όπω σωστά ανέφερε, είναι ένα σύνολο. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σου λέει ότι ξέρει τι, θέλω γενικά να βελτιωθώ στο φλερτ. Ναι. Θέλω δηλαδή να μην έχω φόβο προσέγγισης ναι. ή όταν μου αρέσει κάποια γυναίκα, να τη δείχνω εν τέλει ότι δεν τη βλέπω φιλικά, αλλά τη βλέπω ερωτικά. Ναι. Και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οποίοι έρχονται αποκλειστικά γιατί του αρέσει μια συγκεκριμένη γυναίκα και δεν ξέρουν πώ να την προσεγγίσουν ή βρίσκονται σε κάποιο στάδιο στο οποίο η επαφή του έχει κολλήσει. Ναι. Και θέλουν να το πάνε στο επόμενο βήμα, αλλά φοβούνται, δεν ξέρουν τον τρόπο. Ναι. Κοιτάξτε, στατιστικά, με όλου του ανθρώπου που έχουμε αναλάβει, ναι. ε, υπάρχει ένα κοινό παρανομαστή ε, των κινήτρων που έρχονται. Εντάξει, ο κοινό παρανομαστή είναι ο φόβο. Ναι. Και ο φόβο αυτό έχει να κάνει κυρίω με τρει πυλώνε. Έχουμε τον φόβο προσέγγιση, δηλαδή φοβάμαι να κάνω το πρώτο βήμα, να τη πω ένα γεια, είμαι ο Δημήτρη, ο Γιάννη, ο Πέτρο, ο Βαγγέλη. Υπάρχει ο φόβο απόρριψη, δηλαδή φοβόμαστε πάρα πολύ την απόρριψη. Ναι. Αν τη πω αυτό και δεν θέλει, όχι, τι θα κάνω μετά, θα φύγω σαν βρεγμένη γάτα. Ναι. Και έχουμε και το τρίτο, το τρίτο χαρακτηριστικό, δηλαδή δεν ξέρω πώ να τη εκφράσω Ερωτικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, OK, καλά τα λέμε. Ναι, από εκεί και Πώ είναι ο καιρό, Χάλια έχει πάει ο καιρό και πολλή κίνηση έχει. Έγινε αυτό το άλλο στη δουλειά μου. Ναι, ωραία. Αλλά μετά τι κάνω. Ναι. Τώρα, ε, εάν οι γυναίκε αυτή τη στιγμή ήμασταν live δηλαδή. Ναι. Ε, θα στέλνανε φαντάζομαι καταιγιστικά <laughs> ότι, ότι στο θέμα προσέγγισης έχουμε ακούσει κάποιες ατάκε. Ναι. Ε, ε, επικές έχω να πω. Επικέ, καταλαβές ναι. Και νομίζουν οι άντρες ότι πρέπει να είναι η ατάκα βγαλμένη από σενάριο του τι να πω τώρα, ενώ ποια είναι η αλήθεια Θα στην πω. προσέγγιση. Θα σου πω. Το νούμερο, ένα χαρακτηριστικό, γιατί αρχικά είμαστε εταιρεία. Αναλαμβάνουμε ανθρώπου του οποίου του βελτιώνουμε στο φλερτ. Ναι. Έχουμε θεωρητικό κομμάτι, έχουμε και πρακτικό κομμάτι. Ναι. Εντάξει, δηλαδή κάποιος θα έρθει μαζί μας, θα πάρει κάποιες γνώσεις και στη συνέχεια θα τον βγάλουμε και έξω να μιλήσει με γυναίκες real time. Ναι. Άντε, άντε τώρα. Ναι, θα μου ναι. πει αναλυτικά πώς γίνεται αυτό ναι. το, το πρακτικό δηλαδή. Ναι, θα σου πω ότι χρειάζεται. <laughs> <laughs> λοιπόν, πρόσεξε. <laughs> το νούμερο ένα είναι να αισθάνονται άνετα. Ναι. Με το ότι ναι, μιλάνε βέβαια, με μια άγνωστη. Βέβαια, βέβαια. Αν δεν αισθάνεσαι άνετα... Το μυαλό σου, τι λέει, είναι μία άγνωστη κατάσταση και εκείνη τη στιγμή ο εγκέφαλο αυτό το λαμβάνει ω απειλή. Ναι, ναι. Και, και δεν είναι. σε βλέπει σαν γυναίκα, σε βλέπει σαν λιοντάρι. Και λέει, θα με φάει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε εκείνη τη στιγμή, τι προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε στο μέγιστο την κάθε πιθανότητα. Ναι. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό που θα πω, το οποίο θα εξασφαλίσει ότι η γυναίκα θα έχει μία θετική ανταπόκριση. Μια έτοιμη ατάκα. Ναι. Ενώ όλα αυτά που παίζουν ρόλο που είναι πολύ πιο σημαντικά, τα αγνοούμε. Mm. Δηλαδή, θετικότητα. <laughs> ναι, <laughs> ναι, <laughs> ναι, 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 Χαίρομαι που ήρθα να σε γνωρίσω, α πούμε. Ε, γλώσσα σώματο, ανοιχτή γλώσσα σώματο, να χαμογελά, να, να έχει ενθουσιασμό που είναι υπερόπλο, έτσι, στην επικοινωνία. Είναι υπερόπλο, Και φαίνεται και στο σώμα, στη γλώσσα του σώματο φαίνεται. Τα συναισθήματά μα βγαίνουν μέσω τη γλώσσα σώματο και πιστεύουμε ότι επειδή έχουμε μία ατάκα, μετά μετά θα έρθει και η επόμενη. Σωστά. Μετά πρέπει να συζητήσει. Θέλω να μου πει τη διαφορά φλερτ και πεσήματο. Εσύ από έναν ειδικό θέλω να μου πει. Ωραία. Θα το πω μέσα σε ένα πλαίσιο χιούμορ. Ναι. Εντάξει. Ναι. Το φλερτ, και σου μιλάω θέμα προσωπική άποψη, είναι μια απαραίτητη μορφή επικοινωνία για την καθημερινότητά μα. Γιατί πιστεύω ότι το έξυπνο φλερτ. Ναι, ναι. Λείπει. Όπω και το αυθόρμητο φλερτ Δηλαδή, εξή κάτι. Μου αρέσει, ρε παιδί μου, πάμε για ένα καφέ, ξέρω, πάμε για ένα ποτό. Ναι. Ενώ περνάμε καλά. Το πέσιμο είναι μαζευόμαστε και κάνουμε ντου. Ναι. <laughs> Δεν κάνουμε ντου, εντάξει. <laughs> Δεν πάμε να μαλώσουμε. <laughs> Δεν πάμε να κάνουμε πέσιμο. Και, και εγώ τον ίδιο ορισμό <laughs> έχω. Εγώ, εγώ. Το φλερτ είναι χορό, είναι επικοινωνία. Θέλει και ακόμη έναν. Το πέσιμο είναι μόνο μου. Έχω πάρει μόνο μου την πρωτοβουλία και. Βουρ. <laughs> ναι. Λοιπόν, στην απ την απόρριψη μπορώ να το καταλάβω. Γιατί σα μεγαλώνουν με τον άντρα νικητή. Οπότε καταλαβαίνω να αποφεύγει κάποιο να βγει στην αρένα των σχέσεων και του φλερτ από φόβο. Και ο φόβο ο μικρό τελικά να διεγκωθεί και να περάσουν τα χρόνια και να είναι μετά πιο δύσκολο. Τον καταλαβαίνω αυτό το φόβο. Μάλιστα. Θα σου πω, δεν είναι μόνο αυτό. Τι άλλο είναι. Όταν ετοιμαζόμαστε να διεκδικήσουμε οποιοδήποτε κομμάτι στη ζωή μας το οποίο θεωρούμε σημαντικό, ναι. προσπαθούμε να κάνουμε μια αξιολόγηση. Ποιε είναι οι δυνάμει μου και ποιε είναι οι αδυναμίε μου. Όταν έχουμε κάποιε ανασφάλειες. δηλαδή αν εγώ θεωρώ ότι δεν είμαι ελκυστικό, ναι. λόγω απειρία ναι. ή λόγω παλιότερων τραυματικών απορρίψεων, ναι. Εγώ τι θα πω ότι μία απόρριψη θα επιβεβαιώσει αυτές τις ανασφάλειες. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, όταν εσύ μου πεις με τον οποιονδήποτε τρόπο με απορρίψεις, εγώ τι θα κάνω. Αυτό είναι μία επιβεβαίωση των ανασφαλιών μου και θα μεγαλώσουν. Ναι. Ουσιαστικά το εγώ, είτε καλό είτε χακός προσπαθεί να μας προστατεύσει από το να έρθουμε αντιμέτωποι με κάποιε ουσιαστικές ανασφάλειες που έχουμε για εμάς. Γιατί αν εγώ αρέσω στον εαυτό μου ή για παράδειγμα, αν εσένα σ' αρέσει πολύ τον μπουλζάκι σου και σου πω εγώ, δεν μου αρέσει το μπουλζάκι σου, Δέσπινα, δεν θα πα να βάλει τα κλάματα. Όχι, καθόλου δεν με νοιάζει. Γιατί, γιατί σ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Αν όμω είχε αμφιβολίε ή αν εγώ ήμουν ένα άτομο πολύ υψηλή αξία στο συγκεκριμένο κομμάτι, υπήρχε περίπτωση να το σκεφτεί δεύτερη φορά. Αν μου άρεσε πολύ δηλαδή, ή αν σε είχα ψηλά Αν ήμουν τρόπο. στη λίστα. Ναι, μπορεί, μπορεί. Αν ήμουν κάποιο άνθρωπο που είχε αξία η γνώμη του για εσένα. Οπότε, επειδή εκείνη τη στιγμή η γυναίκα που μα αρέσει, η γνώμη τη για εμά έχει αξία, μια ενδεχόμενη απόρριψη θα μα επηρεάσει πολύ περισσότερο. Έτσι είναι, γιατί όταν πρόκειται να φλερτάρει το αντικείμενο του πόθου σου. Αλλιώ φλερτάρει μία που απλά σου γυάλισε, έναν τέλο πάντων, μία-έναν. Μάλιστα. Μία έναν, μάλιστα. Φτάζουμε, έρχονται και γκέι, και γκέι προ ανατολισμού. Έχουμε ετεροφιλόφιλου άντρε αποκλειστικά. Α, μόνο ετεροφιλόφιλου. Αυτό Γιατί? είναι το κομμάτι. Γιατί αυτό είναι το Μπορεί κομμάτι. Μπορεί να που... έχουν και άλλοι πρόβλημα, εκαημένοι. Θα σου πω, δεν είναι αυτό. Είναι ότι εμεί γνωρίζουμε πώ να φλερτάρουμε με γυναίκε από προσωπική εμπειρία. Και όλε. Ναι, 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 ναι. Οπότε μπορούμε να μεταφέρουμε. Αλλά, είναι, είναι ωραίο για να ανοίξει αργότερα το, το business. Δε και δέ το κέτσι. Αργότερα το βλέπουμε. Τέλο πάντων, όταν όμω αυτό είναι αυτή, αυτή, είναι αυτή που σου αρέσει πραγματικά, αυξάνεται. Το άγχο. Ναι. Γιατί θε να τη αρέσει και ευθυνή. Αυτό. Από εκεί Α... είναι το θέμα. Αλλά όσο περισσότερο προσπαθεί να το εξασφαλίσει. Φαίνεται, ρε παιδί μου. Ένα φαίνεται. Δεύτερον, η γυναίκα φαίνεται. μπορεί να το μεταφράσει σαν αδυναμία. Ότι ξέρεις τι, δεν έχει την αυτοπεποίθηση να αναλάβει πρωτοβουλία. Να μου πει, να σου πω, Μ' αρέσει. Ναι. Γιατί θέλουμε λιγάκι να δώσουμε περισσότερο χρόνο. Η πρωτοβουλία είναι πολύ ελκυστική. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι πολύ ελκυστική. Τι να κάνουμε τώρα. Η αυτοπεποίθηση τι σημαίνει. Γιατί πολλέ φορέ έρχονται κάποιοι άνθρωποι και μου λένε Η αυτοπεποίθηση μετράει. Και του λέω, Και okay, τι είναι αυτοπεποίθηση. Μου λένε. Hm... Δεν ξέρουν. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε με. Τι είναι η αυτοπεποίθηση για τη γυναίκα. Τι είναι η αυτοπεποίθηση για τη γυναίκα. Λοιπόν. Αυτοπεποίθηση είναι δράση. Ότι το έχω. Τι σημαίνει εξελικτικά, αυτοπεποίθηση είναι να παράγει, είναι δική μου, δικό μου ορισμό, τη ζωή που θέλει να ζήσει. Μάλιστα. Για μένα αυτό είναι αυτοπεποίθηση. Μάλιστα. Είναι δράση. Δηλαδή, βάζω στόχο αυτό και ξέρω ότι έχω μέσα μου τα εσωτερικά εργαλεία εκείνα που θα μου επιτρέψουν να φτάσω. Αυτό το ξέρω. Και χτίζεται. Δηλαδή, η αυτοπεποίθηση χτίζεται. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτή, αυτό είναι το. Δεν είναι ότι έχω ή δεν έχω, τη χτίζω πάντα. Μπορεί να δεχτεί και πλήγματα κιόλα. Όχι μπορεί, θα δεχτεί πλήγματα δηλαδή. Τώρα να λέμε τα πράγματα όπω έχουν. Η αυτοπεποίθηση χτίζεται από πόνο, όχι μόνο έτσι, από επιτυχίε. Έτσι, έτσι. Διαχειρίζει τον πόνο, συνεχίζει. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και πετυχαίνει. Όταν λοιπόν όμω έχει εσύ αυτά τα χαρακτηριστικά σαν αρσενικό, η γυναίκα πώ το αντιλαμβάνεται, Ότι είσαι κάποιο. Που μπορεί να στηριχτεί στον εαυτό του. Ναι. Όταν εσύ παρακαλά για την προσοχή τη, δεν λέω να μην τη διεκδικήσει, να μην τη δείξει ενδιαφέρον, μην πάμε στον αντίποδα ναι. και πάμε στην αδιαφορία για να κολλήσει και τα διάφορε ιδέε. Ναι, ναι. Αλλά σου λέω ότι όταν εσύ δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλία, επικοινωνεί τη γυναίκα τι, οχ. Oh είναι κάποιο που θα στηρίζεται για πάντα σε μένα. Ε, έτσι, βέβαια. Νίντι θα είναι. Α, μπράβο. Ναι, ναι. Και αυτό δεν είναι ελκυστικό. Καθόλου ελκυστικό. Γιατί θέλει η γυναίκα κάποια στιγμή στη ζωή τη, όσο δυναμική κι αν είναι, ένα αρσενικό δίπλα τη που να πει ξέρει κάτι, όταν έρθω τα δύσκολα, έχω έναν άνθρωπο που μπορώ να στηριχτώ. Δεν εξαρτάται διαρκώ από την άποψη που έχω, από τι πρωτοβουλίε που μπορεί εγώ να πάρω, γιατί είναι κουραστικό. Έχει μια σκηνή, ταινία The Tourist, που είναι μια κατά τα άλλα απέσια ταινία. Είναι με χάλια, ναι. Με Τζόνι Ντέπ και Ατζελίνα Τζολί στη σκηνή μέσα στο τρένο, λέω. Δεν είναι αυτή μόνο αυτή τη σκηνή θυμάμαι, έχω να σου πω. Λοιπόν, και λέει τώρα. Τώρα δεν θυμάμαι και το πλαίσιο, αλλά λέει η, του λέει η Ατζελίνα Τζολί, του κάνει μαθήματα φλερτ. Πε μου να βγούμε το βράδυ στη Βενετία. Πε μου. Και λέει αυτό. Θέλει να βγούμε το βράδυ στη Βενετία. Και αυτή του λέει ξέρω εγώ, αυτό που λες τώρα είναι σαν να παρακαλάς. Ξανά, λέει αυτός, δεύτερη προσπάθεια, λέει η Αντζελίνα το σχόλιο, λέει τρίτη προσπάθεια και μετά του λέει, έχει φτάσει στο, στο αμήν και του λέει, θα πεις, έχω κανονίσει να βγω σήμερα να πάω στην Βενετία, στο τάδε μαγαζί να φάω, care to join, σε νοιάζει να έρθει, εγώ θα πάω. Μόνος μου εκεί Αυτό αλλάζει το σενάριο Από το ε, θέλεις να πάμε Νίτι Το έχω κανονίσει να πάω εκεί μόνος μου Θέλεις να έρθεις Ε mm. Καλό είναι Δεν είναι ωραίο το παράδειγμα Καλό είναι, Που να δείχνει ότι είναι, Δείχνει και μία και Μαζί και χαρά μαζί και άνεση Σε βάζει σε ένα πλαίσιο Λίγο πιο mm. Δεν δε σου λέει αποφάσισε τώρα Ναι ή όχι που το Ο... έχουμε δει αυτό οι γυναίκε, έχω να σου πω. Το επιθετικό, το φλερτ. Το πέσιμο, το επιθετικό. Το οποίο μεταφράζεται. Είναι πιεστικό. Αυτό είναι πιεστικό. Ναι. Το οποίο μεταφράζεται κιόλα και τώρα μαζί με το Me Too, το κίνημα, ότι τα γόρια έχουν μάθει από το νηπιαγωγείο, τα κορίτσια που του αρέσουν, του τραβάνε τα μαλλιά. Δηλαδή, το επιθετικό, το πέσιμο, το έχουμε δει. Η κάθε μία το έχει, δεν υπάρχει πιστεύω γυναίκα που δεν έχει βιώσει ναι. επιθετικό πέσιμο. Δηλαδή να σου μιλήσει, να σου φερθεί ο άλλο άσχημα, ενώ ο είναι η χαρά. Ναι. Το έχει δει. Ναι. Να γίνεται. Ναι. Δηλαδή ο χαρακτήρας πέφτουλα, άθελα του δεν ξέρω τι, έχει έρθει σε σένα. Έχει έρθει σε σένα. Σπάνιε περιπτώσει. Να... Οι, οι άνθρωποι που έρχονται σε μένα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν τον πρώτο βήμα. Όχι, όχι να πάνε στο άλλο επίπεδο που να είναι επιθετική και μιλάω ειλικρινά. Ναι. Ναι, ναι. Αλλά όταν μου λένε ότι ξέρει κάτι, εγώ θέλω να γίνω πιο επιθετικό, να τι εκφράσω τι προθέσει μου. Έτσι. Καμπανάκι, βέβαια. Εκε... εκείνη λες. τη στιγμή λέω ότι ξέρει τι, πώ να τι προτείνω να βγούμε, ενώ μιλάμε. Εντάξει, οπότε ένα επόμενο επίπεδο από αυτό που είπε. Ναι. Για το πώ πρότεινε στην Αντζελίνα Τζολί ναι, ο Τζον ναι. να τη πει ότι ξέρει κάτι. Το βράδυ μην κανονίσει κάτι, σε δική μου. Πάμε εκεί. Ναι, αλλά περίμενε, περίμενε. Για να φτάσουμε σε αυτή την ατάκα. Θα πρέπει, να... γυναίκα. Να, να έχει, έχει σημασία. Αυτό θέλω να πω. Ε, καλά τώρα, εντάξει. Ναι. Εννοείται. Εννοείται, περίμενε. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Για και για μένα. Υπάρχουν άντρε που δεν. Τώρα, πραγματικά όμω, υπάρχουν άντρε που δεν γκώβει, ρε φίλε τώρα. Λοιπόν, υπάρχουν άντρε που δεν. Που δεν... Ε, αυτή η ατάκα πρέπει να, πρέπει να προηγηθούν άλλα στάδια ή άλλα σημάδια. Αυτή, αυτό που σου είπα τώρα είναι όταν κανονίζετε να βγείτε. Ναι. Εντάξει, δηλαδή ναι. έχουμε φτάσει μέχρι και στην ανταλλαγή τηλεφώνου ναι. και συζητάτε για να κανονίσετε. Τώρα, η ανταλλαγή τηλεφώνου τώρα στην εποχή των social media είναι δηματάρα, έτσι. Γιατί εγώ έχω ακούσει ιστορίες που ο κόσμος αλλάζει μηνύματα επί ένα μήνα και το, 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 το πότε θα βγούμε δεν βγαίνουν ποτέ, καταλαβαίνεις. Διαδικτυακές σχέσεις. Ναι. Τα social media ήρθαν να βλάψουν ή να ενισχύσουν το φλερτ. Ή εξαρτάται την περίπτωση. Εγώ πιστεύω πίσω από τις οθόνες είναι λίγο εύκολο να φλερτάρεις. Μπροστά, στο στην πραγματική ζωή είναι τα... η εξαρταται την περιπτωση εγω πιστευω πως απο τις αρένα. Κοίταξε, θα σου πω. Ένα μεγάλο κομμάτι των social media <laughs> ε, ήταν αρχικά να επικοινωνούμε πιο εύκολα. Okay. Ναι. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι κάποιο σημείο και μετά ε, ήταν εύκολο να μας προβάλλουν και να μας τραβάνε την προσοχή για το εξαιρετικό. <σκυρίζει> το λέω και σε ένα βίντεο το τέλειο. που έχω γυρίσει και σε ένα άρθρο ότι το εξαιρετικό σώμα, το εξαιρετικό μαγιό, <σκυρίζει> το εξαιρετικό σπίτι, το εξαιρετικό αμάξι, την εξαιρετική <σκυρίζει> ναι, ναι, ζωή. Βέβαια, και βέβαια. Από ό,τι φαίνεται το εξαιρετικό αντικατέστησε το φυσιολογικό και προσπαθούμε να μιμηθούμε πράγματα που βλέπουμε ή να προβάλλουμε και εμεί. Και να νιώθουμε ανυπαρκή. Το εξαιρετικό. Ναι. Αυτό. Γιατί ουσιαστικά από κάποιο σημείο και μετά τα social media δεν μα έκαναν να προβάλλουμε τη ζωή μα, αλλά μα κάνουν να ζούμε για να την προβάλλουμε. Ναι. Δηλαδή να ζήσω αυτό το φοβερό για να το δείξω στου άλλου. Αλλά αν αυτό δεν είναι πραγματικό. Ναι, εντάξει, ναι, 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 Πρώτα απ' όλα είναι πραγματικό, δεν νομίζω ότι σε τόσο να το δείξει. Γιατί το ζει και αυτό ικανοποιεί. Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά Σίγουρα νομίζουμε ότι μας βοηθάει στο να φλερτάρουμε. Σίγουρα είναι μια γέφυρα που μπορεί να καθιστά πιο εύκολο το να προσεγγίσεις κάποιον και να του πεις, ξέρω εγώ, hi, okay, ναι. αλλά όταν θα έρθει η ώρα, όσο καλά και αν πάει, θα χρειαστεί να βγείτε. Ναι. Και όταν θα έρθει η ώρα να συναντηθείτε από κοντά και η γυναίκα θα δει ναι. δεν έχεις χρόνο εκείνη τη στιγμή να φιλτράρεις Τις απαντήσει σου, η ετοιμολογία σου, η ηγεσία σου, η αποφασιστικότητά σου, η πρωτοβουλία σου. Θα, θα φανούν αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται δηλαδή να φλερτάρουμε μέσω μια οθόνη. Γιατί φτάνουμε σε ένα σημείο να ζούμε μέσω μια οθόνη. Ναι, έτσι είναι. Παραγγέλνουμε από μια οθόνη, διασκεδάζουμε από μια οθόνη. Ναι, οκ, okay, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ποιότητα τη ανθρώπινη επικοινωνία. Γιατί εκεί βλέπει με τι άνθρωπο έχει να κάνει. Και σκέφτομαι πώς οι άνθρωποι οι οποίοι στην πραγματική του ζωή μέσα τους, ο αυθεντικός τους εαυτός είναι απόλυτα ελκυστικός και τον κρύβουν με κάθε τρόπο, είτε μέσα social media, είτε με δικά τους βαρύδια και, και πέπλα που κουβαλάνε, αντί να τον δείξουν έξω με κουράγιο. Γιατί θεωρούμε ότι κάτι άλλο ναι, ναι. μετράει. Ναι. Ότι ένα άλλο πρότυπο ναι, αυτό, 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 έχει πέραση και πρέπει εγώ να γίνω αυτό το πρότυπο. Ενώ μπορεί κάποιο άνθρωπο να ασχολείται με του υπολογιστέ, μπορεί κάποιο να παίζει video games. Ναι. Και φίλε, άκου να δει. Το θέμα δεν είναι με τι ασχολείσαι. Το θέμα είναι ότι αν το γουστάρει και έχει πάθο γι' αυτό και το μεταφέρει, η γυναίκα δεν θα ακούσει αυτό που ακού. Δεν αυτό που λες. Θα ακούσει το συνέστημα που το μεταφέρει. Και βέβαια, την ενεργειά σου που δεν κρύβεται. Την ενεργειά σου που θα πει ότι ξέρει κάτι. Wow, γουστάρει τη ζωή του. Ναι ναι, 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 ναι. Αυτό. Και δεν περιμένει κανένα να του τη γεμίσει. Πω, πω. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ. Το, το βλέπει. Δηλαδή, εγώ το έχω συζητήσει με πολλέ φίλε ότι καταλαβαίνει ότι ο τάδε ήρθε και μου δείχνει με τον τρόπο του ότι η ζωή του είναι τόσο άδεια. Τόσο βαρετή και περιμένει τώρα εμένα να τον σώσω. Σωστά. Και είναι πιεστικό για τη γυναίκα. Γιατί σου λέει: Δεν γίνεται να, ε, να αποθέτει πάνω μου ναι, βέβαια, πάρα την πολύ. ευτυχία σου. Γιατί με αγχώνει εμένα αυτό το πράγμα. Γιατί έχετε διαφορετική αντίληψη ευθύνη. Αισθάνεστε πιο εύκολα ενοχέ. Πώ να το πω. Θέλετε δηλαδή να κάνετε τα πράγματα σωστά, να τα ο κάνετε τα πράγματα καλά. Ωραίο, δεν είναι ωραίο. Δεν... Εκείνη τη στιγμή λε: Κάτσερε, φίλε, περίμενε. Δηλαδή, ο δικό σου ρόλο. Και τι σας λένε Για άντρε με αυτό Τίποτα Τι να μας πούνε Αυτό είναι ε, Θα πρέπει να βάλεις τον αρσενικό σου ρόλο Και η γυναίκα να βάλει τον θηλυκό της ρόλο Γιατί και... η σχέση λειτουργεί υποστηρικτικά Δεν λειτουργεί ότι ξέρεις κάτι Εγώ όπως... θα σε σώσω λοιπόν. Είναι υποστηρικτικά για τη ζωή σου ναι, Αν εμένα με η σχέση μου με Δεν με στηρίζει ναι, Δεν ναι. θα μπορέσω να δουλέψω είναι, φοβ, είναι, φοβερή η αλληλεπίδραση, αλλά είναι υποστηρικτικό. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καλή σχέση με τον εαυτό του μπορεί να γίνει καλός, πώς να το πω, εραστής, καλός, πώς να το πω. Όπως θέλει. θέλεις, να ναι βεβαίως. Μπορεί να γίνει. Βεβαίως και μπορεί να γίνει. Πώς θα, είναι, πρέπει να φτιάξει τη σχέση πρώτα. Για να φτιάξει τη σχέση. Τι, τι είπε στην... στην αρχή. Είπε στην αρχή την αυτοπεποίθηση. Σωστά. Ναι, ναι. Και τι είπαμε. Ότι η αυτοπεποίθηση φτιάχνεται από ένα σύνολο επιτυχιών και αποτυχιών. Θα χρειαστεί. Ό, όταν ξεκινούσα εγώ. Ναι. Εντάξει. Να βελτιώνομαι στο φλερτ. Αυτό έγινε το 2005. Ναι. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν μπορούσα να αρθρώσω. Δεν ήμουν καλό επικοινωνιακά γενικότερα. Εσύ δεν μπορούσε να αρθρώσει. Λοιπόν. Απλά δεν είχα κοινωνικό κύκλο. Ναι. Δεν μπορούσα να γνωρίσω γυναίκε με τίποτα. Έπρεπε να κάνω κάτι. Και τι άλλαξε, Πόνο. Ναι, αλλά το σημαντικό βήμα είναι να το καταλάβει. Δεν μπορούσα να αντέξω την κατάσταση που βρισκόμουν. Γιατί καθόμουν μέσα στο σπίτι μόνο μου. Ναι. Και έλεγα, ρε, φίλε, κάτσε. Δηλαδή, τι μου λείπει. Ναι, Υπάρχουν ναι. άνθρωποι που βγαίνουν, που έχουν τι σχέσει του και εγώ συνεχίζω και είμαι μόνο μου. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να, να μιλήσω. Και όταν άρχισα να μιλάω, στην αρχή έλεγα Φταίω εγώ. Φταίνε οι γυναίκε. Φταίω εγώ. Φταίνε οι γυναίκε. Σιγά σιγά, αυτό που με ενοχλούσε περισσότερο ήταν ότι άρχισα να συνειδητοποιώ ότι έπρεπε να αναπτύξω περισσότερο τι επικοινωνιακέ μου δεξιότητε. Είτε καλό είτε κακό, έπρεπε να μάθω να κοινωνικοποιούμε θετικά. Και πώ γίνεται αυτό για αυτόν τώρα που μα ακούει και το, ανα... το αναρωτιέται. Ειλικρινά, έτσι. Αρχικά, όταν εμεί θεωρούμε ότι υστερούμε κάπου εσωτερικά, ναι. όπω ανέφερε. Χρειάζεται να πάρουμε, επειδή δεν μπορούμε να προσφέρουμε εμεί η ίδια εσωτερική επιβεβαίωση στον εαυτό μα, το internal validation, ναι. πρέπει να πονέσουμε μέσω πράξη ή δράση. Για να χρησιμοποιήσω μια λέξη που ανέφερες πολύ σωστά, για να πάρουμε external validation στην αρχή. Ναι, θα προσπαθήσει μέσω αντοχή στον πόνο να έχει επιτυχίε. Και αυτέ οι επιτυχίε σιγά-σιγά θα έρθουν και θα δομήσουν την εσωτερική σου αυτοεκτίμηση. Μέχρι να σταματήσει να έχει ανάγκη την εξωτερική επιβεβαίωση, γιατί θα ξέρει μέσα σου ότι μέχρι κάποιο σημείο αξίζει. Και είναι και αυτό που λένε με τι μελανιέ και τι σουλέ που είναι ελκυστικέ. Γιατί έχουν ιστορίε να πούνε οι, οι ουλέ. Δηλαδή, μια ουλή εδώ έχει να πει ιστορία μετά. Έχει δώσει μάχε. Ναι, έχει δώσει μάχε και οι μάχε είναι ελκυστικέ. Η προσπάθεια είναι ελκυστική, είναι σεξι. Βέβαια. Γιατί δεν είναι fake. Βλέπει ο άλλο έναν άνθρωπο ο οποίο τολμάει να είναι βάλωτος Δεν είναι παθητικό. Ναι. Αναλαμβάνει ενεργητικό ρόλο στη ζωή του και αποφασίζει να κάνει κάτι για αυτό. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί τι σου λέει η γυναίκα, Ότι ξέρει τι, θα παλέψει. Θα παλέψει, ναι. θα παλέψει. Όταν έρθει η ώρα, μπορεί να παλέψει. Αχ, ωραία τα λες. Μπορεί έτσι. να επιβιώσει. Έτσι είναι. Έτσι είναι. <laughs> θα βγει στην αρένα. Μα, θα βγει στην αρένα. Γιατί αλλιώ θα στηριχτεί πάνω μου. Ναι. Και υπάρχει θέμα. Πε μου πόσοι έχουν έρθει και σε ρωτάνε για αυτό το πολύ διάσημο friend zone. <laughs> ε, <laughs> α πούμε λίγο και για κάποιου που δεν θα μιλάνε αγγλικά, αυτό το σε τη ζώνη που λέμε. Φιλική ζώνη. Που με έχει βάλει τώρα φίλο ή θέλει κάτι παραπάνω. Φίλο ή θέλει κάτι παραπάνω. Το δέχεσαι αυτό στην ερώτηση, είμαι σίγουρη. Ετοιμάζω άλλο ένα βίντεο. Για εσ... Θα γυρίσω. Για το εντάξει, το και το ετοιμάζω doing. για αυτέ τι μέρε. Θα το γυρίσουμε σύντομα. Για τη φιλική ζώνη. Εντάξει. Ναι. Κοίταξε, η ανάλυση είναι μεγάλη, ναι. αλλά θα σου πω το εξή. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει φιλικό. Μπράβο. Και χαίρομαι πολύ αρχικά, που το λε. <laughs> χαίρομαι πάρα πολύ που το λε. <laughs> εντάξει. Πρόσεξε τώρα. Υπάρχει. Ή προχωράει μια ερωτική σχέση με μια γυναίκα ή σε απορρίπτει. Ναι. Okay. Σωστά τα λε. Άμα σε βάλει στο friend zone. Λοιπόν, αν δεν της αρέσεις αρέσει, υπάρχει περίπτωση να σε απορρίψει ευγενικά, λέγοντά σου ότι σε βλέπει φιλικά. Ναι. Οκ. Okay. Όμω υπάρχει περίπτωση να μπει εσύ ο ίδιο σε φιλική ζώνη, ενώ η γυναίκα αρχικά σε έβλεπε. Από μόνο σου να μπει. Βεβαίω. Γιατί καθυστερεί να τη δείξει ότι θέλει τον ρόλο του εραστή στη ζωή τη. Και πηγαίνει να κάνει. Πώ να το πούμε, Κάνει κύκλο. Ναι. Γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Προσπαθεί να είσαι συνεχώ στο ρόλο του φίλου για να τη δείξει ότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Για να σου δείξει εκείνη ότι σε βλέπει ερωτικά. Δεν αναλαμβάνει την πρωτοβουλία. Και εν τέλει η γυναίκα λέει: Άστο. Πέφτει η έλξη. Γιατί για δεν αναλαμβάνει το ρόλο σου. Καθυστερεί να δείξει ερωτικό ενδιαφέρον. Γι' αυτό και πέφτει μόνο σου στο zone. Ναι. Έχω φίλους που μου το έχουν πει αυτό, ε, που το κάνουν ε, από μόνοι του. Ναι. Γιατί είναι κότε. Οι ίδιοι μου το έχουν πει ότι είναι κότε, δεν είναι δικό μου το συμπέρασμα. Είμαι τόσο κότα μου λέει η Δέσπινα. Mm. Που το καθυστερώ να το πει αυτή. Και πώ θα γίνει, λέω ρε, παιδιά. Ποιο είναι ο δικό σου ρόλο, Εγώ θα σου το πω. Δεν θα γίνει ποτέ. Κι αν γίνει η σχέση, θα ξεκινήσει με θεμέλια τα οποία έχουν ρογμέ. Ναι. Είναι σημαντικό ο καθένα να έχει το ρόλο του. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει η γυναίκα ότι μπορεί να αναλάβει δράση και να μπει στην πρώτη γραμμή όταν χρειαστεί. Και αν μη τι άλλο, μου ζητήσει εσένα το πρώτο ραντεβού εσύ. Εντάξει. Δηλαδή, πόσο πόσο δηλαδή να λέμε, ας πούμε, έλα, πραγματικά δηλαδή τώρα. Πραγματικά τώρα. Πάμε για ένα ποτό. Ξέρω εγώ, γιατί σε βρίσκω ελκυστική. Αυτό. Δεν είπαμε μαγικά. Αυτό τώρα που λε. Μετά που θα φύγει, θα κάνω μετά. Λοιπόν, θα το κάνω γκάλο κάποια στιγμή. Πόσε έχετε από σε ένα ωραίο πλαίσιο, δεν μιλάμε τώρα έτσι, κάτι επιθετικό, έχετε λάβει, έχετε δεχτεί αυτή την ατάκα. Έτσι, σε ωραίο χαρούμενο πλαίσιο. Πολύ λίγε, είμαι σίγουρη. Δηλαδή, λίγε φορέ ακούω αυτό. Ξέρετε, γιατί μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Θέλω να βγούμε γιατί μ' αρέσει. Δεν έχει αλλάξει δύο-τρει φορέ κουβέντε με αυτόν τον άνθρωπο. Έχει καταλάβει θετική άβρα να βγαίνει. Δηλαδή, άμα θέλουμε να σε απορρίψουμε, Forgetting. Θα φανεί, τι να πω τώρα. Δεν θα συνεχίσει να μιλά, αλλά υπάρχει περίπτωση να σου αρέσει σαν χαρακτήρα. Επίση και αυτό. <σες> Επικοινωνιακά. Ναι, ναι. Αλλά να μην με βρίσκει ελκυστικό. Ναι. Okay. ναι. Αυτό όμω. ναι, τα φανερώνεται. Άμα σου πω να βγούμε μόνοι μα, τα νομίζει. <σ rearrange> Ότι στο λέω πάλι <σ mechanizable> φιλικά. Ε, είχα έναν γνωστό που με ρώτησε κάτι και μου λέει Χρήστο, ξέρει κάτι, φλερτάρω μια κοπέλα. Ναι. Και κάποια στιγμή, εκείνη τη στιγμή, real time, επικοινωνούσα. Ναι. Εντάξει. Και τη λέει: λέει Ξέρει κάτι να κανονίσουμε να βγούμε. Ναι. Να το πούμε από κοντά. Ε, ξέρει κάτι, του λέει ε, Ναι, απλά να θυμάσαι ότι δεν είναι ραντεβού. Του είπε αυτή. Ναι. Επικοινωνούσαν καιρό, αλλά δεν τη είχε δείξει ερωτικό ενδιαφέρον. Ναι. Εντάξει. Και μου λέει: Χριστό, Τι να κάνω τώρα. Και... Τι μου είπε. Είναι αυτό που νομίζει. Λοιπόν, και μου λέει τι να τη πω. Του λέω: Θα τη πει, του λέω: Την αλήθεια. Θα τη πει, ξέρει κάτι. Κοίτα, συνάντηση δεν θα είναι. Ναι. Σίγουρα. Απλά να ξέρει ότι δεν σε βλέπω φιλικά. Α, ωραία το είπε και αυτό. Και βγήκανε. Ναι. ναι. Και τα ναι. έχουνε. Α, τι λε! Άντε τώρα. Α, είδε. Ε, εν τω μεταξύ, βλέπει λίγο τώρα. Αυτό, Από το πάρα πο... αυτό, αυτό τώρα θα σου έλεγα. Αυτό το πάρα πολύ απλό, γιατί τώρα με φτάνει στο άλλο σημείο τη κουβέντα που ήθελα να πάω. Τα παιχνίδια στρατηγική. Έτσι. Λοιπόν, γνωριζόμαστε χθε το βράδυ σε ένα μπαρ έχουμε βγει και μιλάμε τώρα οι δύο παρέες τέλο πάντων και αλλάζουμε τηλέφωνα. Ο άντρα θα σκεφτεί να μην την πάρω εγώ αύριο και φανόλισασμένο. Να την πάρω τη Δευτέρα. Άντε, Δευτέρα. Μετάφρασε να το πει αυτή ότι Δευτέρα έχω πάρα πολύ δουλειά. Άρα να μην τη στείλω Δευτέρα. Να πάρω την Τρίτη. Και τι να κάνω. Να πάρω τηλέφωνο να στείλω. Είναι... Αυτέ οι στρατηγικέ μα έχουν γίνει. Το κεφάλι έχει γίνει κοιμά. μου για τι στρατηγικέ λίγο. Δηλαδή αυτή την, την, την επικοινωνία που μου είπε τώρα, την τόσο απλή, τόσο απλή. Δηλαδή ο άλλο θα θέλει να πει αυτό και θα, θα σκεφτεί τώρα εγώ πώ να τη πω αυτήν ίσω ότι εγώ δεν τη βλέπω φιλικά και μ' αρέσει σαν γυναίκα. Να, να πω ναι, να βγούμε, θα βγούνε σε αυτή. Έχει προειδοποιήσει ότι εγώ σε βλέπω αυτό και έχει χαθεί το νόημα στο... στο, ενδιάμεσο των γραμμών. Που για ποιο λόγο συνεχίζει και επικοινωνεί μόνο σε φιλικό επίπεδο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Βγες ρε παιδί μου να, να δει τι γίνεται. και τη γυρίσει, αυτό θα σου ναι, πει. Βιέ όμω από κοντά να δει τι γίνεται και πέσει ότι ξέρει κάτι, μου αρέσει. Ή κάνει κίνηση να τη φιλήσει. Που η γυναίκα θα έχει δείξει από πριν ρε παιδί μου. Αυτό είπα, είπα, να το πει οπωσδήποτε. Θα την αγγίξει, θα σε αγγίξει. Δηλαδή, οκ. Okay. Okay. Γιατί έχουν κάνει κίνηση να μα φιλήσουν και του έχει έρθει μπουνιά, δηλαδή. Π, 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 και ως που και σπου, α πούμε, θέλω να πω. Γιατί ήταν ξαφνικό. Ναι, ναι, ήταν, για αυτέ τι περιπτώσει λέω. Γιατί ξαφνικά, ενώ ο άλλο αρχίζει και σου μιλάει για το τι ψώνια κάνει στη λαϊκή, ξαφνικά κάνει κίνηση να σε φιλήσει και τρομάζει. Έτσι. Πού πα. Ή πολύ απλά μπορεί να σου πει ότι ξέρει κάτι, σε βρίσκω κλειστική και θέλω να σε φιλήσω. Ναι. Και μετά να κάνει κίνηση. Δεν είναι το ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Συμφωνώ. Δεν είναι το ίδιο. Όχι, έχει κάνει μία πάυση. Δεν είναι το ίδιο. Συμφωνώ. Γιατί ο εγκέφαλο δεν θα πει. Οχ, τι έγινε τώρα, κάτσε. Περίμενε. Ναι, ναι, Εγώ, ναι. αλλιώ. Σε αυτό που με ρώτησε. Μία, μία είναι η στρατηγική. στρατηγική. Μία είναι στρατηγική. Δεν υπάρχουν πολλά. Με το μπαντελάκι τηλέφωνο την, την επόμενη μέρα την καλεί. Γιατί η έλξη έχει ημερομηνία λήξη. Α, καλά τα λε. Τι να κάνουμε τώρα. Καλά τα λε. Πόσοι έχουν έρθει, θέλω στατιστικά να μου πει, με στο νου του παιχνίδι στρατηγική. Όλοι θα μου πει τώρα. Θα σου πω, είναι αυτό που ανέφερε. Ποιο. Ότι αν τη δείξω ενδιαφέρον, γρήγορα. Ναι. Θα φανώ εύκολο. Ναι, ναι. Και εγώ τι του απαντάω. Μα είσαι. Φυσικά και είναι. Αφού θε, ρε, φίλε. Δηλαδή, ναι, γιατί ναι, ναι, να είσαι ναι, δύσκολο. Ναι, ναι. <laughs> <laughs> και έχω να πω τώρα για το δικό μου το φίλο ότι και γυναίκε ω προ τα παιχνίδια στρατηγική λόγω της, πατριαρχία πατριαρχίας φυσικά, μην εκείνο γιατί θα σε πιτσούλα, μην το άλλο γιατί θα σε πιτσούλα, μην το παράλλο. Και εκεί κάπου έχει χάσει το... Έχ, έχουν χαθεί, έχει, χαθεί, η επικοινωνία. Έχει χαθεί η έκφραση προθέσεων. Έχουμε κάποια στερεότυπα στο μυαλό μα, τα οποία, οκ, okay, τα δημιούργησε η κοινωνία. Κάποια πράγματα αλλάζουν. Ναι. Έτσι, κάποια πράγματα αλλάζουν. Αλλά δεν μα ενδιαφέρει. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε διαρκώ στο τι μπορεί να σκεφτεί ο άλλο. Ναι. Για μένα, η μεγαλύτερη αποκάλυψη που είχα στο κομμάτι του φλερτ ήταν η αποκάλυψη αλήθεια. Ήταν ότι πιο δύσκολο είχα κάνει ποτέ μου. Ναι. Στο να λέω στη γυναίκα αυτό που σκέφτομαι. Ναι. Γιατί, γιατί στην αρχή. ήμουν απότομο ή προσβλητικό. Ναι. Γιατί είχα μέσα μου πράγμα να βγει. Και ξαφνικά, όταν άρχισα να το βλέπω, λέω: ρε φίλε. Δεν είναι και πολύ καλό αυτό. Μπράβο, ρε Χρήστο, Για ποιο λόγο, ξέρεις σου, βγαίνει πόσοι έτσι, Για ποιο λόγο σου βγαίνει αυτό. Όχι, οι άντρε είναι προσβλητικοί. Για ποιο λόγο σου βγαίνει αυτό. Τι γίνεται, αφού δεν την ξέρει. Είναι, αυτό είναι η πατριαρχία, παιδί μου. Σα έχουν μάθει τα αγοράκια στο δημοτικό. Και... Η πατριαρχία αυτή. Βγαίνει Και από του δυο μα και βλάπτει και του δυο μα. Δεν είναι ότι βλάπτει μόνο τι γυναίκε. Σα έχουν μάθει αυτό ότι η γυναίκα πρέπει να στρεβάω τα μαλλιά. Άρα μου βγαίνει η επιθετικότητα. Βγαίνει αντίδραση. Και ξαφνικά λέω ότι ξέρει τι, κάτσε περίμενε. Μήπω μπορώ να πω αυτό που θέλω, την αλήθεια, πολύ πιο απλά. Ότι, οκ, okay, θα την πάρω την επόμενη φορά να τηλέφωνο. Στο παράδειγμα που ανέφερε. Μάλιστα, δεν το σήκωσε. Ε, εντάξει, μην την πάρω αμέσω την επόμενη. Να δω αν θα με πάρει και εκείνη. Σωστό. Α, τώρα, τώρα, τι είπε τώρα, τώρα. Δεν τι με παίρνει τώρα, εκείνη. Τι Ε εκείνη. Μετά από δύο-τρει μέρε να μην την ξαναπάρω ένα τηλέφωνο, να τηλέφωνα δω αν θέλει πραγματικά. Ε, εντάξει, μετά, okay. οκ. Πόσε φορέ θα πάρω τηλέφωνο. Μπράβο, Χρήστο, θα παίζει χειροκρότημα το ε, φορέ θα πάρω. Να προσπαθήσω όμω κι εγώ, γιατί θέλω να διεκδικήσω και πραγματικά μου αρέσει, αλλά οκ. Okay, θα προσπαθήσω δύο φορέ. Πόσε φορέ ακόμα. Μια τρίτη να πάρω ένα τηλέφωνο, αν εσύ δεν κάνει μια κλίση. Δεν συμφωνώ με την τρίτη. Δεν συμφωνώ με την τρίτη. Δεν πειράζει. Δεν δύο φορέ. Δύο φορές. Είναι σαφέ. Αν δεν άλλο θέλει, θα σε πάρει πίσω. Αν δεν πάρει, σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να έδωσε το τηλέφωνο επειδή σου άρεσε, αλλά μετά το μετάνιωσε. Ναι. Για του οποίουδήποτε Και λίγους. that's okay. Μου, Τι να κάνουμε τώρα. Η απόρριψη είναι αποκάλυψη τη αλήθεια. Είναι win-win. Έτσι είναι. Και, και είναι μέρο του παιχνιδιού. Δηλαδή δεν γίνεται αλλιώ. Για όλου μα το λέω, γυναίκε και άντρε. Για όλου. Δηλαδή δεν γίνεται να βγεις στην αρένα χωρίς να είσαι διατεθειμένος και να κερδίσεις και να χάσεις. Και εκεί είναι η αυτοπεποίθηση. Μα θα αρέσει σε όλους τώρα. Αυτό δεν είναι το θα πρόβλημα μας. Αυτό, ναι, ναι. Ότι επειδή μου, επειδή μου, αρέσει πρέπει να κάνω να, τα πάντα να τις αρέσω. Γιατί δεν τις αρέσω. Πρέπει να το κάνω να τις αρέσω. Επειδή μου αρέσει και δεν θα έχω άλλη ευκαιρία στη ζωή μου. Έχω ακούσει κάτι περιστατικά. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ παθέτικη, αξιολίπητα, που του φέρονται πολύ άσχημα. Τώρα δεν θα μα είναι άντρε, για του άντρε θα μιλήσω. Αλλά που του φέρονται πολύ άσχημα. Τελικά επιτρέπουν να του φέρονται πολύ άσχημα, για να τα λέμε τα πράγματα όπω είναι. Κανεί δεν μα φέρεται άσχημα. Εμεί έχουμε ε, δύναμη επιλογή καθημερινά. Εμεί θέτουμε τα όρια. Έτσι. Και κάνουν τα πάντα για αυτό που είπες, για να αγαπηθούν οπωσδήποτε πάση θυσία. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται όμως. Και δεν είναι ελκυστικό. Όχι απλά δεν είναι ελκυστικό. Το θύμα δεν το συμβάστηκε κανείς. <χαι> το θύμα έγινε το χαλάκι της εισόδου και πάτησε πάνω του άλλο. Για να γυρίσει αυτή η δυναμική πρέπει να πάρεις τουλάχιστον χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το θύμα δηλαδή να πάρει χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες, <laughs> για να πει μετά το άλλος «Α, και κοίτα να δεις». Έτσι δεν είναι. Η απλά να συνεχίσει. Αφού απομακρυνθεί όμω. Να συνεχίσει. Απομακρυν, ναι. δηλαδή απομακρυν... Ναι, ναι, ναι. ναι. κάτι, συνεχίζω. Keep okay. walking, βέβαια. Οκ, okay, γιατί, γιατί η ζωή μου είναι ότι ασχολούμαι με ανθρώπου που ασχολούνται μαζί μου. Είναι απλά τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Είναι απλά, δηλαδή. Για ποιο λόγο να παίξουμε σκάκι, αφού μπορούν τα πράγματα να πάνε απλά. Γιατί, γιατί αν πραγματικά αρέσει τον άλλον, δεν θα κάνει τα εύκολα δύσκολα. Έτσι είναι όπως τα λες. Γιατί οι άνθρωποι σκαλώνουν στο φτύσιμο. Γιατί υπάρχει μεταξύ των γυναικών η ατάκα. Οι άντρες θέλουν φτύσιμο. Πες μου εσύ γιατί. Ε, γιατί οι άντρες το λένε για τις γυναίκες. Το λένε επίσης. Το λένε επίσης. Το, ναι. το φτύσιμο. Ενώ πρέπει τόσο απλά να πηγαίνουμε εκεί που μας γιορτάζουν. Τι να τους κάνουμε αυτούς που μας φτύνουν. Αυτό είναι αυτοεκτίμηση. Ε, αρχικά έχει να κάνει με αυτοεκτίμηση, κατά δεύτερον έχει να κάνει και με ανθρώπινη συμπεριφορά από θέμα αξία. Ναι. Δεν θα έχει δει περιπτώσει όπου κάποιο άνθρωπο δείχνει ενδιαφέρον. Ναι. Αλλά επειδή δεν ξαναδείχνει. Ναι. Το άλλο άτομο ανταποκρίνεται. Ισχύει. Υπάρχει και αυτό. Ε, Πώ δεν υπάρχει. Γιατί λε ότι ξέρει κάτι. Εγώ που είμαι τόσο καταπληκτικό, τόσο καταπληκτική, δεν μπορεί η άλλη να με φτύνει. Δεν Ή το λε. Γιατί εσύ μεταφράζει ότι ξέρει τι. Από τη στιγμή που άλλο δεν με πιέζει και εξέφρασε το ενδιαφέρον του, αλλά σταμάτησε να το κάνει. Ναι. Δεν θα στηριχτεί πάνω μου. Δεν θα είναι απελπισμένο να μεταφράσει. Με μπορεί και αυτό. Οπότε, οκ. Okay, το σημαντικότερο από όλα ποιο είναι. Πρώτον, η έλλειψη δημιουργεί αξία. Ναι, δι ναι, ναι. Είτε καλό είτε κακό. Και κατά δεύτερον, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξέρουμε πόσο χώρο αφήνουμε στη γυναίκα. Η γυναί θέλει και η γυναίκα να κυνηγήσει. Θέλει και η γυναίκα να είσαι λίγο πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα να εκφράζεις προθέσεις. Αυτό το hard to get που λέμε λίγο, ε. Δεν μ' αρέσει το hard to get. Όχι. Εμένα μ' αρέσει ότι ξέρεις κάτι, τα πράγματα είναι απλά. Και αυτό διδάσκουμε ότι ξέρεις τι, επειδή μ' αρέσεις θέλω να σε ξαναδώ. Ναι. Ωραία. Ο Ανταλλάζουμε τηλέφωνο. Βέβαια. Ναι, ναι. το πει η γυναίκα. Ναι. Μπράβο, Ανταλλάζουμε. Θα ξαναρθεί <laughs> στην εκπομπή, να ξέρει. <laughs> <laughs> ναι. Θα ξαναρθώ. Λοιπόν, λοιπόν ο άντρα ξανά ξανά. Ανταλλάσσουμε τηλέφωνα. Ωραία. Εντάξει, ναι. Σε παίρνω τηλέφωνο, δεν απαντά. Σε να, παίρνω άλλη ημέρα. μια φορά. Περιμένουμε, περιμένουμε. Την, την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα παίρνουμε τηλέφωνο. Το πρωί, το βράδυ έχει σημασία ή καμία σημασία. Εξαρτάται την ημέρα. Σάββατο έχουμε, αλλάξει, έχουμε γνωριστεί. Παρασκευή. Άλλο. Ε, Παρασκευή, ναι. Γιατί αν είναι καθημερινή, δηλαδή αν γνωριστεί κάτι Δευτέρα, ναι. λέμε ότι ξέρει τι, καλύτερα να σέβεσαι. Γιατί η γυναίκα αν ειναι καθημερινη δηλαδη αν γνωριστει κάθε δευτερα λεμε οτι ξερει τι καλυτερα να δουλεύει, να έχει κάποιο Ισχύ. ωράριο και να μην μπορεί να μιλήσει. Ενώ μπορεί να θέλει. Και. Ε, Αν ναι, ναι Δευτέρα πρωί, μη πάρει τώρα. Ή μεσημέρι, Σουστό. δύο ε, η ε, ώρα. βέβαια, μη πάρει. Πάρε, ρε παιδί μου, κάτι στι 6-7 το απόγευμα. Να καονίσετε για την επόμενη αυτό σωστό, μέρα αυτό ή τη μεθεπόμενη. Σωστό. Αυτό είναι κοινή λογική, δεν είναι στρατηγική. Έτσι, είναι, έτσι πιστεύω. Γιατί Μα υπάρχει είναι, περίπτωση. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχει τύχει ναι. περίπτωση η γυναίκα να, μας πει, να, να μου πει εμένα προσωπικά ότι δεν μπορούσα να σηκώσω το τηλέφωνό μου μέσα σε meeting. Έβλεπα ότι με έπαιρνε και αισθανόμουν άσχημα που δεν μπορούσα να το σηκώσω. Ε, βέβαια. Οπότε είναι πρακτικό. Ναι, ναι, ναι. Είναι κοινή λογική, βέβαια. Και την παίρνει τηλέφωνο. Αν βλέπει όμω ότι. Εκείνη τη στιγμή δεν παίρνει πίσω. Πάρε μετά από δύο τρει μέρε άλλο ένα τηλέφωνο. Μπορεί να μην μπορούσε και να ντρέπεται να ξαναπάρει ή να στείλει μήνυμα. Ναι. Γιατί μπορεί η γυναίκα να είναι λίγο πιο μικρή σε ηλικία. Μπορεί να είναι 20 χρόνων, μπορεί να είναι 23, 25. Που μπορεί να μην έχει, α πούμε. Αλλά μπορεί να ντρέπεται και σε πιο μεγάλη ηλικία. Δεν είναι θέμα. Αλλά συνήθω όταν είναι πιο μικρέ. Μπορεί βέβαια, να ντρέπεται βέβαια. σε πιο μεγάλη ηλικία. Οπότε ανέλαβε πάλι εσύ την πρωτοβουλία. Δεν είναι κακό να πάρει μια δεύτερη φορά. Και Αν βλέπει. Κάτσε όμως... τώρα την πρωτοβουλία κι εσύ. Και... τώρα. Πιστεύω ε, μια ότι δεύτερη είναι... φορά ένα τηλέφωνο. Δεν είναι κάτι Πιστεύω φοβερό. ότι είναι πολύ φυσιολογικό, ρε παιδί μου. Εντάξει. Όχι, ένα δεύτερο τηλέφωνο. Ένα δεύτερο τηλέφωνο. Ε, τώρα, πιστεύω. αν δεν ανταποκριθεί. Τρίτο να μην υπάρξει. Συμφωνώ. Εγώ με τις άποψη να μην υπάρξει τρίτο. Άμα δεν απαντηθεί και τη δεύτερη φορά, τι κάνει μια, μια στα κεραμίδια. Εγώ πιστεύω, έτσι. Συμφωνώ. Τώρα, αν πιστεύει κανεί άλλο κάτι διαφορετικό, να μα στείλει να μα πει όχι. Συμφωνώ. Προσώθηκαν. Γιατί δυστυχώ υπάρχουν και οι και οι χαρακτήρε, για να μην το πω μόνο γυναίκε, αλλά να πω για γυναίκε, ε, να κυνηγήσει λίγο ακόμα. Και θέλ, ενώ γουστάρουνε, ρε παιδί μου, οι γυναίκε, ναι. θέλουν τον άλλο να κυνηγάει, και μόλι ο άλλο πει άσε μα, κουκλίτσα μου, ξαφνικά εκεί τώρα γυρίζει. Το έχει δει και αυτό να γίνεται. Πολύ συχνά. Ναι. πολύ συχνά. Εκεί είναι πάλι η στρατηγική κολλάη που έχει καταστρέψει πολύ κόσμο. Γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα μα επηρεάσει το να δείξουμε εύκολη. Ναι, ναι, και αυτό να φανούμε εύκολο, αυτό, αυτό, μη αυτό. φανώ δεδομένο. Αυτό, αυτό, αυτό. Η γυναίκα μέχρι κάποιο σημείο, ναι. λόγω social pressure, το έχει στο μυαλό τη. Έφησε... Λόγω πατριαρχία. Γιατί σου λέει τι, Ότι ξέρει, αν ο άλλο με θεωρήσει εύκολη, τι θα πιστέψει, Ότι αυτό έχω κάνει και με άλλου. Ναι, έτσι Οπότε είναι. Οπότε μπορεί έτσι να, έτσι να με είναι. θέλει για κάτι σταθερό. Έτσι είναι. Εντάξει. Και, και μου το έχουν πει και αγόρια στα 25 χρονών αγόρια τώρα ότι και έτσι είναι τα κορίτσια. Στα 20-25 σκέφτονται πολύ, πολλά κορίτσια έτσι. Το, ο νους του είναι, και εκεί βαραίνει το δικό μου φίλο, βαραίνει μάλλον όλου μα, όχι μόνο το, γιατί η πατριαρχία επηρεάζει όλου, ότι με θέλει για σχέση. Εμένα αυτή η ατάκα με, με, με βγάζει από, το, από τα ρούχα μου. Τι θα πει σχέση. Σωστά. Τι θα πει αυτή η διάσημη σχέση, τι, τι θα πει. Τώρα εσύ είσαι σε φάση για σχέση, είσαι σε φάση. Τι είναι αυτή η σχέση, ρε παιδιά, τώρα, Πού το έχουμε διαβάσει αυτό και το λέμε στον κόσμο, Είναι κάποιο τέτοιο. Ένα χαρτί που έχετε στο σπίτι που συμπληρώνει. Ωραία, πέρασε στα, τα δοκιμαστικά. Τώρα πήρε το βραβείο, είσαι για σχέση. Έχουν γίνει κρέα στα μυαλά μα. Θα σου πω όμω τι σημαίνει για τη γυναίκα. Πε. Αποκλειστικότητα. Ναι, 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 ναι. Όταν σου λέει θέλω σχέση, εντάξει, σου λέει ότι ξέρει τι, Θέλω να ξέρω ότι βλέπεις όταν μόνο είσαι εμένα. με μένα, δεν βλέπει άλλε. Mm. Αυτό σημαίνει για εσά σχέση. Γιατί για εσά τι σημαίνει σχέση, Αυτό σημαίνει και για εσά. Ε, για μα σημαίνει κάτι πιο σταθερό ή μια σταθερή επικοινωνία. Ότι ξέρει mm. κάτι, είναι μαζί μου, α πούμε. Θέλω να μου πεις πόσοι άντρες στατιστικά, γιατί νομίζω ότι νομίζω. Νομίζω, ναι, δεν ξέρω σε τι ποσοστό πάσχουν από το σύνδρομο ε, Μαντώνα, Μαντώνα, Παναγία Πόρνη. Τις έχουν τις γυναίκες καταχωρημένες, γυναίκες για σχέση, δηλαδή έχουν έρθει άντρες που να θεωρούν ότι είναι, υπάρχουν γυναίκες για σχέση και γυναίκες για φλερτ. Η σχέση προκύπτει από το φλερτ. Δεν το συζητώ. Αυτοί που να μην το ξέρουν όμω. Ε, ναι. Γυναίκα για σεξ, γυναίκα για σχέση, μάλλον. Βεβαίω. Δεν είναι πολύ μεγάλο Α, το φτυχώς. ποσοστό. Έχει να κάνει και με το τι προβάλλει η γυναίκα. Σε μεγάλο ποσοστό. Τι θα πει αυτό. Τι θα πει τι προβάλλει η γυναίκα. Άλλο κάτι σεξ, άλλο κάτι προκλητικό. Δεν είναι το ίδιο. Και ποιο το λέει αυτό. Ποιο το κρίνει αυτό ο ίδιο ο άντρα με τα δικά του υποκειμενικά κριτήρια. Δηλαδή, μπορεί ένα άντρα να δει μια γυναίκα Α και να πει ότι εγώ δεν κάνω σχέση με αυτήν. Υπάρχει περίπτωση η γυναίκα για εκείνο να προβάλλει κάτι πολύ προκλητικό. Ναι. Άλλο αν του αρέσει ή όχι. Ναι. Έτσι. Αλλά τώρα να σου πω και την αλήθεια. Ναι. Ακόμα και ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να τη δει και να πει Οχ, πολύ σίγουρα, προκλητικό. Σίγουρα, σίγουρα. Ναι ε, τη θέλω για, σε, για σεξ. Μην νομίζει ότι μπορεί να απορρίψει τη σχέση. Αντιθέτω. Μπορεί να κάνει σχέση. Ναι, ναι, εγώ το πιστεύω. Οι σχέσει προκύπτουν. Όλε οι σχέσει, και οι φιλικέ και οι σεξουαλικέ, δεν περιμένει με κάποιον τελικά να κάνει να κάνεις μια σχέση. Όποιου φίλου είναι και ο άλλο. Είναι, είναι ζωντανό οργανισμός η σχέση. Έτσι, έτσι. Εξελίσσεται. Ξεκινάει κάπω και συνεχίζει κάπω. Έχει να κάνει με τα επίπεδα εμπιστοσύνη που έχει με τον άλλον άνθρωπο και το ότι κατά πόσο νοιάζεσαι για τον άλλον. Κατά πόσο θέλει να είσαι μαζί, περνά καλά να... μαζί να... του αυθόρμητα. Γιατί οι σχέσει δεν είναι. Εγώ δεν συμφωνώ με το α, ετερόνυμα έλκονται. Εγώ συμφωνώ ότι με τα, ομόνυμα ομώνυμα έλκονται. Ναι, συμφωνώ. συμφωνώ. Δηλαδή θα ήθελα να βλέπουμε, να κοιτάμε τις ίδιες ταινίε, να μα αρέσουν τα ίδια φαγητά, τα ίδια μέρη. Να έχουμε το ίδιο γούστο σε κάποια πράγματα. Ναι. Να έχουμε κοινέ αρχέ και αξίε. Τώρα με το κίνημα το Me Too, ναι. που έγινε τα κυρίως στο εξωτερικό και στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει, έρχονται άντρες που τους ανησυχεί το όριο, εάν ξεπεράσουν το όριο μεταξύ φλερτ και σεξουαλικής παρενόχλησης. Για μένα υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ φλερτ και σεξουαλικής, δεν είναι ότι είναι λεπτή γραμμή. Ε... Αν είσαι σοβαρό άνθρωπος δηλαδή, έτσι θέλω να πω. Θα σου πω. Στο εκπαιδευτικό κομμάτι, το πρακτικό, το οποίο θέλω να μου το αναλύσει τώρα. Okay. Τι κάνετε δηλαδή στο Αρχίζουμε πρακτικό. σιγά σιγά και του ε, φέρνουμε σε επαφή με κάποιε γυναίκε έξω. Τυχαία. Τυχαία. Φαντάζομαι. Βεβαίω, οι γυναίκε είναι άγνωστε σε όλου. Ναι. Και προσπαθούμε. Και σεις, να... Δηλαδή, σε ένα μπαρ πηγαίνετε όλοι μαζί. Πώ γίνεται αυτό, αυτή τη Και διεκάσεις. σε μπαρ πηγαίνουμε και στο δρόμο πηγαίνουμε. Και εσεί κάθεστε λίγο πιο. Αχ, Είμαστε και μαζί του. Ναι. Υποστήριξη και, και, α, και για πε, για πε. Λοιπόν, προσπαθούμε να τους κάνουμε να προσεγγίσουν μια άγνωστη και αρχικά να ρωτήσουν μια πληροφορία. Ναι. Δηλαδή, μήπω ξέρει που είναι το τάδε μέρο ή πώ μπορώ να πάω εκεί. Αντικαλέ, τώρα αυτό είναι εύκολο. Για σένα. <laughs> για σένα. Πού Γιατί... που είναι δηλαδή τώρα η Παύλου Μελά, Γιατί. Αυτό. Γιατί. Γιατί. Γιατί, γιατί θέλουμε αρχικά να παω εκει καλε τωρα αυτο ειναι ευκολο για σενα για σενα που γιατι που ειναι δηλαδη τωρα η παυλου μελα γιατι αυτο γιατι 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 θελουμε αρχικα να αισθάνονται άνετα ναι. με το να μιλούν με άγνωσε γυναίκε που του αρέσουν. Όταν κάποιο σου αρέσει, αλλάζει η πρόθεση. Ε, ναι, το είπαμε και Αν του έλεγα από την αρχή, ρώτα την και φύγε. Ναι. Οκ. Okay. Αλλά αρχικά μπορεί να τη ρωτήσει, να πει κάτι άλλο στη συνέχεια ναι. και μετά να συστηθεί. Αν η γυναίκα δεν θέλει, θα φύγει. Ή θα σου δείξει ότι δεν πολύ θέλει, οπότε φεύγουμε. Ναι. Αν όμω μείνει, υπάρχει ούτε ,τι θα τη αρέσει. Βέβαια, οπότε εκεί βέβαια, βέβαια. μπαίνει και μια επικοινωνια... επικοινωνιακέ δεξιότητε. Υπάρχει κάποια δομή επικοινωνιακή για να δημιουργήσουμε έλξη, οικειότητα κλπ. Μπαίνουν δηλαδή το κομμάτι το τεχνικό, το δικό μα. Ναι. Στη συνέχεια, αφού αρχίζουν και αισθάνονται άνετα, πηγαίνουμε με πιο ευθύ τρόπο. Δηλαδή, δη ξέρει τι, σε είδα μου άρεσε και ήθελα να σου πω ένα για να γνωριστούμε. Ναι. Αυτό. Ε, δεν θεωρώ ότι αυτό είναι παρενόχληση. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι. <laughs> συμφωνώ, συμφωνώ. Εντάξει, αν η γυναίκα δείξει με τον οποιονδήποτε τρόπο ότι αισθάνεται άβολα ε... ή ότι δεν θέλει, φεύγουμε. Ναι. Γιατί Εκεί ξεκινάει η Γιατί το φλερτ είναι διασκέδαση. Εντάξει. Και χαρά, βέβαια. Διασκέδαση σημαίνει περνάνε καλά και οι δύο. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Αν κάποιο δείχνει ότι δεν περνάει καλά, εμεί δεν λέμε, ωραία, πώ θα πάμε να χαλάσουμε τη μέρα των ανθρώπων. Ναι, ναι. Μα ναι. <laughs> <laughs> για ποιο λόγο να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Για ποιο λόγο. Το θέμα είναι να επικοινωνήσει, να τα πει ωραία και εν τέλει, αν δει ότι τα πράγματα έχουν δουλέψει, να τι πει και εσύ γιατί θέλω να σε ξαναδώ. Οκ. Okay. okay. Ναι τόσο απλά γιατί επίσης πάρα πολλές γυναίκες για να μην πω όλες οι γυναίκες έχουμε υποφέρει από τους άντρες οι οποίοι διακατέχονται από αυτό το male entitlement το αντρικό προνόμιο δηλαδή ότι εγώ δικαιούμαι αλλά σε εσά δεν έρχονται αυτοί μου είπες για δηλαδή, παιδιάτες. δηλαδή αυτοί που θα σου πούνε να βγείτε έξω ναι. εσύ θα κάνεις σαφές ότι δεν θέλω να βγω και μετά θα σε αποκαλέσουν η τσούλα, καταλαβες αυτό είναι το, το αντρικό προνόμιο που δεν μπορεί εσύ να μου πεις όχι, όχι μπορεί να σου πω όχι μπορεί, μπορώ να βγω και δύο φορές και να μην θέλω να βγω τρίτη δεν μπορείς να φανταστείς όμως, αυτό είναι το male entitlement οκ okay. <laughs> ναι, εντάξει υπάρχει και, αυτό, και αυτή η κατηγορία ναι, <laughs> 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 καταλαβαίνω τι θέλει να πεις υπάρχει και αυτή η okay. κατηγορία που... Μ, είναι, επιθετική, είναι παραπάνω από επιθετική αυτή η κατηγορία. Είναι, είναι κόκκινη, κόκκινη, σημαία. Και δεν έχω και στατιστικό από ανθρώπου που αναλαμβάνω. Οι περισσότεροι, αν δεν θέλει να μια γυναίκα να βγει μαζί του, υπάρχει ούτω να του πάρει από κάτω. Λέει, γιατί δεν θέλει, φίλε, τι κάνει λάθο. Ναι. Αυτό. Που είναι και αυτό βαρύ, ε. Ναι, ναι, φυσικά γιατί είναι μην ξεχνάμε ότι έχει να κάνει με το από πού ξεκινάει ο άνθρωπο. Ναι. Ο καθένα μα. Ε, γιατί το μερικέ φορέ χρειάζεται να έχουμε μία ισορροπία. Ναι. Ε, για παράδειγμα, ένα ποσοστό άνθρωπο, να σου πω από εμένα, έτσι, όταν ξεκινούσα το φλερτ, ήμουν περίπου Δηλαδή, τοποθετούσα τι ανάγκε τη γυναίκα πιο πάνω από τι δικέ μου. Ναι. Ουσιαστικά δεν εξέφραζα τι δικέ μου ανάγκε. σω είναι εξαρτημένο. Nice guy syndrome. Okay. Ναι, ναι, ναι. Μην τυχόν και πω κάτι και τσατιστεί ναι, και τη χάσω ναι, ναι, ναι. Και, και και Αυτό επειδή υπήρχε κάποια εμπειρία, υπάρχει περίπτωση να σου γυρίσει ναι. σε ναι, ναι. Δηλαδή, ναι. οι δικέ μου ανάγκε ναι. είναι πιο σημαντικέ από τι δικέ σου. Ναι. Γι' αυτό και λέω πάντα ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε του ρόλου μα, αλλά οι ρόλοι είναι σε μια αλληλεπι... συνεχή αλληλεπίδραση. Για, για, με το πιο ότι υποστηρικτικά, όπως λέω πάντα, μία σχέση είναι μια κατάρα. Σε καταργέμαι να είσαι ο καλύτερός σου εαυτός και σε με καταργέσαι να είμαι ο καλύτερός μου εαυτός. Βοηθάει ο ένας τον άλλον να έχει αυτό που του αξίζει, να κάνει κάτι καλύτερο. Ναι. Ότι πάρε ρίσκα, αναπτύξου, κάνε αυτό που γουστάρεις. Ε, το θέμα είναι ότι σε ποιο ποσοστό δίνουμε, γιατί μιλάω σαν άντρα, έτσι, δίνουμε ελευθερία στη γυναίκα, που μου λέει ο άλλο να την αφήσω να βγει με τι φίλε τη. Του λέω πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει λέξη αφήσω. Ναι, 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 ναι. σωστά τα λε. Πρώτα απ' όλα. Σωστά Εντάξει. Τα λες. Δεύτερον, του λέω πρέπει του λέω να βγει με φίλε τη. Μου λέει μα γιατί, βρε του λέω. Αν δεν έχει φίλε να βγει, θα πέσει πάνω σου και δεν θα μπορεί ούτε εσύ να βγεις με του φίλου σου. <Το> Τρίτον, γιατί φοβάσαι, μην τη την πέσουν. Και τι θα γίνει, του λέω, αν τη την πέσουν. Αν δείχνει, του λέω, ανασφάλεια ότι φοβάσαι, μην τη χάσει, δεν είναι ελκυστικό. Εν τω μεταξύ, θα τη γουστάρει και πιο πολύ αυτό ο ίδιο του. Θα κάνει καλό στη σχέση. Αν αυτή έχει ένα προσωπικό χώρο δικό τη στη της ζωή τη. Πρέπει. Μα, ή, μα ο δικό μου ρόλο δεν είναι να είμαι φίλη τη. Θα επικοινωνήσουμε σαν φιλαράκια λογοικιότητα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Δε, δε. Αλλά δεν μπορεί να μιλήσει με τον ίδιο τρόπο με μένα, που είμαι το αρσενικό σου. Πώ θα μιλήσει με τι φίλε σου, Δεν θα πει τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Γιατί και εγώ, σε σχέση με εσένα που είσαι γυναίκα, ο εγκέφαλό μου έχει κάποιου περιορισμού. Εσεί τώρα έχετε διασυνδέσει, ε, 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 Μπορείτε να επικοινωνείτε με πολλέ λεπτομέρειε. Εγώ από κάποιο σημείο και μετά το χάνω. Γιατί, Γιατί κυνηγάω ελάφια. Ναι. <laughs> είναι θέμα εξέλιξη. Εσύ που είσαι, εσύ στην Αγέλη, επικοινωνεί με του υπόλοιπου. Εγώ κάθομαι τώρα στην... και, και περιμένω με το δόρυ να χτυπήσω τώρα το αγριγούρνο Αυτό πάντως, σε ταλαιπωρεί πολλέ σχέσει. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Που, ο, ο σύντροφο δεν αφήνει τον σύντροφο, τον έχει στο σπίτι κλαδεμπαρωμένο. Το επιτρέπει και ο άλλο, βέβαια, έτσι να τα λέμε κι Κοίταξε, είναι έλεγχο. Είναι έλεγχο, βέβαια είναι έλεγχο. Και είναι αυτό βέβαια. θα σου γυρίσει, το έχω πάθει σε σχέση. Αν πα να ελέγξει, θα σου πει η γυναίκα, Ναι, εντάξει, εσύ δεν θε να βγαίνω με τι φίλε μου. Έτσι θα βγει με τι φίλου σου. Και τι έγινε, χωρίστε. Εγώ, ναι, φυσικά. <laughs> γιατί, <laughs> γιατί αυτό δεν έχει όριο. Ο ένα πάει και μπαίνει περισσότερο, περισσότερο, και ο άλλο μπαίνει περισσότερο, και δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Και εν τέλει δεν έχει ζωή δική σου. Είπαμε, είστε συνειδητόροι <laughs> σε αυτό το πράγμα. ή που μου λένε, δηλαδή. Κάτσε ρε Χριστώ, περίμενε. δηλαδή. σε μια σχέση που μου λες ότι πρέπει να είμαι αρσενικό και να είμαι αποφασιστικό ναι. και να παίρνω αποφάσει. Ναι. Δηλαδή, τι θα τη πω, Αυτό θα γίνει. Του λέω. <laughs> ναι, εντάξει. <laughs> ναι, κοίτα. <laughs> ναι, γιατί πρέπει να καταλάβει, του λέω, ναι. τι σημαίνει επικοινωνία. Ναι. Η γυναίκα θα χρειαστεί κάποια στιγμή. Ναι. να την βοηθήσεις, θα πάρεις την απόφαση. Θέλει να πάρεις εσύ την ευθύνη. Αλλά θέλει να συμμετέχει. Ναι, ναι. Δεν μπορεί δηλαδή τον άλλο να, να είσαι επιβλητικός. Άλλο ηγεσία, άλλο επιβολή. Ηγεσία σημαίνει σε συγκεκριμένες συνθήκες εκφράζω αυτό που θέλω και καθοδηγώ την ομάδα ναι. κάπου καλύτερα. Γιατί? Γιατί είμαι διατεθειμένος να μείνω ξύπνιος για να κοιμηθείς εσύ. Και εκείνη τη στιγμή τι λες λοιπόν στη γυναίκα σου λέει η γυναίκα να σου πω ε, πού λες να πάμε όπου θες εσύ ωραία ή σου λέει η γυναίκα τι λες εσύ πού λες να πάμε για φαγητό και σου λέει όπου θέλεις. Ωραία έχω στο μυαλό μου αυτό και αυτό εβέβαια εβέβαια όμορφο ε, πολύ όμορφο ωραία. πολύ ωραία έχεις ωραία. κάτι άλλο στο μυαλό σου. Σου λέει η γυναίκα, όχι. Επικοινωνία. Και ηγεσία και αποφασιστικότητα. Έτσι, έτσι. Σου βέβαια, λέει η γυναίκα, βέβαια. όχι. Ωραία. Θέλει να πάμε σε κάποιο από αυτά δύο περισσότερο, Δεν έχω πρόβλημα. Ωραία, πάμε σε αυτό. Οκ, οκ. Τέλο, γεια σα. Απλά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί, γιατί εγώ. Το καλύτερο που μπορεί να κάνει φυσικά στην επικοινωνία με μια γυναίκα είναι να μπορεί να παίρνει αποφάσει και ταυτόχρονα ναι. η γυναίκα να προτείνει τι επιλογέ. Γιατί, γιατί είστε multitaskers σκέφτεστε 190 δισεκατομμύρια πράγματα το δευτερόλεπτο. Έτσι είναι. Οι επιλογέ που θα μου προσφέρει είναι ατελείωτε. Εκεί που θα σκεφτώ εγώ δύο μαγαζιέ, θα σκεφτεί 150. Ναι. Οπότε πε μου τα 150 και θα αρχίζω να ξεκαθαρίζω. Ο καθένα το ρόλο του. Σωστά Και είμαστε οκ. Okay. Ναι, να σου ναι. πω, ποια μαγαζιά. Παίζουν κανένα μαγαζί. Ναι, ναι, Ωραία, ναι, να σου ναι, πω, ναι, ναι. από ό,τι βλέπω μου αρέσουν αυτά και αυτά. Τι λε, Μ' αρέσει. Πάμε σε αυτό. Ναι, φύγαμε. Όχου. είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Δεν χρειάζεται να επιβληθεί. Ναι, ναι, Απλά ναι, χρειάζεται ναι, να επικοινωνήσει ναι. όμω με έναν τρόπο που το καταλαβαίνει και η γυναίκα. Ότι ναι, μεν έχει τον ρόλο σου. Ναι. Αλλά δεν πα να την πατήσει. Γιατί αν το καταλάβει, θα μου λαρώσει και δεν γυρνάει μετά με τίποτα. Θα στο βγάλει σε εγωισμό. Όπω και είναι ανθρώπινο, έτσι. Αυτά τα λε όλα στα σεμινάρια. Και πολύ περισσότερα. Και, και πολύ περισσότερα. Το οποίο είναι ομαδικά. είναι και. Ε, είναι ομαδικά, αλλά. Ε, έχουμε... Συνήθω είναι ομαδικά. Ναι. Αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη περίπτωση που θέλει ε. να αναλάβει κάποιο άνθρωπο ή που θέλει να τον αναλάβουμε, είναι ατομικό προφανώ, γιατί ναι. εντάξει, είναι προσωπική του υπόθεση. Αλλά συνήθω είναι ομαδικά μέχρι έξι άτομα, μπορεί να είναι και περισσότερα. Ναι. Μπορεί να είναι και περισσότερα. Αλλά δεν ξεπερνάμε τα 7-8 άτομα συνήθω. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αθήνα- Θεσσαλονίκη, ναι. Και τώρα θέλω έτσι κλείνοντα, για, για το φλερ, αν έχει να πει κανένα. Τι, κάτι, κάτι. Εγώ κρατάω να, ότι πρέπει να το απολαμβάνουν. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, να το πω, να το πω έτσι πιο σχηματικά. Δύο άντρε που έχουν βγει για να την πέσουν, για να φλερτάρουν, γιατί ψάχνουν, φαίνεται. Φαίνεται. Όπω φαίνεται και από την άλλη πλευρά. Δύο, δύο άντρε, μία παρέα που έχει βγει για να περάσει καλά για την πάρτη τη, είναι πολύ πιο. Επίση, φαίνεται. Και αν προκύψει. Επίση, φαίνεται. Και είναι πολύ πιο ελκυστικό. Θα σου πω εμπειρικά. Πε. Εντάξει. Υπήρχαν περίοδοι ναι. που έβγαινα μόνο και μόνο για να προσεγγίσω. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Και τι γινόταν, πε στατιστικά. Υπήρχε περίπτωση να μην υπήρχε γυναίκα στο μαγαζί που να μου αρέσει και να θέλω να την προσεγγίσω. Ναι. Πάει βραδιά, καταστράφηκε. Είδε. Έβαζε όλου του. Νεύρα. Έβαζε όλου την ευτυχία ναι. σε, σε αυτό το ενδεχόμενο τώρα. Μέσα στα νεύρα ήμουν. Λέω, κοίτα, να δει, τώρα θα κάνω. Πρέπει να πάω αλλού. Άκουτε. Και ρε, φιλε, οκ, πρώτα απ' όλα βγαίνουμε με ανθρώπου που γουστάρουμε. Η παρέα είναι σημαντική. Αν βρει γυναίκα που σου αρέσει, προσέγγισε την. Αλλά πρέπει να περνά καλά, όπω είπε, γιατί προβάλλεται. Έτσι είναι. Η γυναίκα μυρίζει τον θετικό άνθρωπο που έχει βγει να περάσει καλά και η γυναίκα έχει βγει να περάσει καλά. Έτσι είναι. Μπορεί να μην οδηγηθεί κάπου αυτό που θα πείτε, αλλά θα περάσετε καλά. Θα μάθει πράγματα. Μπορεί να κάνει επαγγελματική γνωριμία. Και να σου πω και κάτι. Το... Όλε οι εκπομπέ του γιατί όχι κατά ένα μαγικό τρόπο καταλήγουν στο ότι να είσαι στην παρούσα στιγμή. Όταν είσαι στην παρούσα στιγμή, να μην είσαι με το κινητό μία ώρα μέσα στο μπαρ. Το να φροντίσει δηλαδή το να είσαι στη στιγμή. Είναι δουλειά. Mindfulness. Είναι δουλειά αυτό. Είναι μεγάλο κομμάτι. Δεν πέρα. είσαι δηλαδή με το φίλο σου. Τώρα, τώρα φαντάζομαι ότι είναι και το ότι είναι, είναι άλλο, ο σκρολάρει το, το κινητό. Πώ θα γίνει. Να. Τι ελκυστικό μπορεί να έχει αυτή η εικόνα και για τα δύο φίλα. Τίποτα. Δηλαδή, πρέπει να δουλεύει για να είσαι στην παρούσα στιγμή. Και μην ξεχνάμε ότι αν δούμε ότι μια γυναίκα πώς, παίζει συνεχώ με το κινητό τη, υπάρχει περίπτωση λόγω άγχου να μην θεωρήσουμε ότι βαριέται. Οπότε, γιατί όχι να μην την προσεγγίσουμε, Ναι. Αλλά ότι επικοινωνεί με τι σχέσει τη. Επίση, επίση. Okay. Ναι, είναι λίγο ναι. αποτρεπτικό γιατί, είναι. αν δούμε μια γυναίκα να κοιτάει συνέχεια το κινητό τη, λέμε, ξέρει κάτι, ρε φίλε, μήπω μιλάει με τις σχέσει τη τώρα, τι να πάω, τι να τη πω, Ξέρω, θα, της... θα μου πει όχι, ναι. ή μπορεί η σχέση τη να έρθει. Ενώ εγώ τη μιλάω. Επίσης. Και να τσακωθώ και να μαλώσω. Και δεν είναι το θέλω αλού, αυτό. Τέλο πάντων, είναι αλλού. Φαίνεται ότι αυτό ο άνθρωπο είναι αλλού εκεί. ή δεν στιγμή. θέλει να, να μιλήσει, γιατί γι' αυτό και παίζει με το κινητό. Δεν μιλάει, α πούμε, με τι φίλε. Το ίδιο ισχύει για εμά, βέβαια. Έτσι, Αν κάθεσαι και είσαι συνέχεια με το κινητό, σου λέει η γυναίκα ότι ξέρει κάτι μπορεί να μιλάει με την κοπέλα Ναι, έτσι, Ναι, ναι, έτσι είναι. Όσον αφορά το φλερτ. Πρώτα απ' όλα, πηγαίνουμε για να προβάλλουμε όχι μόνο τα καλύτερα χαρακτηριστικά μα. Εντάξει, τον καλύτερό μα σε αυτό τον δίνουμε, τον δείχνουμε και τον προβάλλουμε κυρίω για εμά. Ναι. Γιατί είναι σημαντικό. Ωστόσο, πηγαίνουμε αρχικά για να διασκεδάσουμε και κυρίω για να δούμε αν η γυναίκα που αρχικά μα άρεσε εξωτερικά εμφανισιακά μπορούμε να διασκεδάσουμε μαζί τη. Ναι, βέβαια. Γιατί αν δεν μπορεί να περάσει καλά μαζί τη. Δεν γίνεται, βρε παιδιά, και να μοιάζει την Τζένερ. Τι να κάνουμε τώρα. Για ποιο λόγο να τη ζητήσει να βγείτε ή να ανταλλάξετε τηλέφωνα για να βγείτε ραντεβού. Γιατί είναι πολύ ωραία, καταλαβαίνεις. Δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Η εξωτερική εμφάνιση δεν είναι το νούμερο ένα χαρακτηριστικό. Δεν, δεν είναι. είναι. Βέβαια, και βέβαια. υπάρχει περίπτωση κάποιοι άνθρωποι να σκέφτονται ότι ναι, αλλά είναι το ερωτικό, το σεξουαλικό στη μέση. Έτσι δεν έχει είναι. να κάνει αυτό με την εξωτερική εμφάνιση. Τώρα όλοι το ξέρουμε αυτό, έστω και εμπειρικά. Έτσι είναι. Έχει να κάνει με το χαρακτήρα, έχει να κάνει και με το πώς ταιριάζεται. Γιατί αν ταιριάζεται επικοινωνιακά, είναι πολύ πιθανό να ταιριάζεται και ερωτικά. Γιατί το σεξ, το ερωτικό κομμάτι, είναι επικοινωνιακή επέκταση. Ναι, ναι. Είναι ναι. κομμάτι χαρακτήρων. Δηλαδή, αν έχει χημεία που λέμε, ομοιότητε, κοινά χαρακτηριστικά με τον άλλον. Εντάξει, προφανώ, μια αλφα εξωτερική εμφάνιση όλοι τη θέλουμε. Ναι, έτσι. ναι, σίγουρα. σίγουρα Αλλά ναι, ναι, ναι. αν βλέπει ότι ο άλλο επικοινωνεί με τρόπο μαζί σου, όπω λέω. Άλλο προκλητικό, άλλο σεξι. Αν βλέπει ότι η γυναίκα είναι σεξι για εσένα από τον τρόπο που μιλάει, από τον τρόπο που κινείται, από τον τρόπο που εκφράζει τι προθέσει τη και τι απόψει τη. Ναι. Είναι πολύ πιο πιθανό να ταιριάξετε στο ερωτικό κομμάτι ή σε μια ερωτική σχέση, έτσι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτά τα σεμινάρια κάθε πότε γίνονται. Υπάρχει πλάνο, υπάρχει πώ γίνεται δηλαδή. Έχουμε κάθε εβδομάδα σεμινάρια που ναι. γίνονται. Κάθε άνθρωπο που έρχεται μα μπαίνει σε group. Ναι. Εντάξει. Και ξεκινάει τα θεωρητικά του μαθήματα. Ανά πάσα στιγμή δηλαδή, μπορεί κάποιο να, να ξεκινήσει κάτι. Ανά πάσα στιγμή είτε μα παίρνει τηλέφωνο που μπορεί να δει στο site στο menofstyle.gr, ναι. είτε επικοινωνεί μαζί μα μέσω του facebook page του menofstyle. Αυτή Πολύ, είναι η ώρα. Μπαίνει στο site μα για να μα στείλει, άμα θέλει, μια φόρμα επικοινωνία. Ναι. Εντάξει. Ή παίρνει τηλέφωνο στα γραφεία μα που τα αναφέρουμε όλα τα τηλέφωνα στο site. Και επικοινωνεί μαζί μα και μα λέει: Υπήρχε κάτι, θέλω να κλείσω ένα ραντεβού. Γιατί ε, κάποιο άνθρωπο πρέπει και εμεί να τον αξιολογήσουμε. Ναι. Για να δούμε και τις ανάγκες του. Α, μάλιστα, γίνεται και αυτό. Εδώ, ναι, ναι, βέβαια. Και το podcast φυσικά, Men of Style, το οποίο <laughs> είναι εβδομαδιαίο. Είναι εβδομαδιαίο, έχουμε την εκπομπή, το Απλά και Αντρικά, το οποίο βγαίνει και σε podcast, μα μπορεί να μας δει οι άνθρωποι να δουν και τα βίντεό μας στο YouTube, ναι. στο Men of Style. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Είναι η, η πρώτη φορά από τις επόμενες που θα ακολουθήσουν, να ξέρεις. Είμαι σίγουρο. Την επόμενη φορά θα, στείλουμε, θα κάνουμε και να μα στείλετε ερωτήσεις, Να ξέρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δεσμινά. Να είσαι καλά. Πηλιά πολλά. Φιλιά.